Έπαθλο Κεφαλονιάς, 1400 μέτρα η απόσταση, 7 οι συμμετοχές, περιμένουμε τον αφέτη. Φεύγουν όλοι καλά θα λέγαμε, για να δούμε ποιος θα οδηγήσει. Θέλει να έρθει να οδηγήσει ο Τάραγκον, αλλά γρήγορα ο Ατίλας τίθεται αυτός επικεφαλής. Νούμερο 2, Ατίλας, προοδευτικά περνάει και το νούμερο 1, High Time Hero. Από μέσα μένει το νούμερο 5, ο Πολιορκητής, απ' έξω το νούμερο 7, ο Τάραγκον. Στο κάγκελο το νούμερο 4, ο Αρκάνο Gold, εξωτερικά το νούμερο 3, η Deep Again Diving, και στην τελευταία θέση το νούμερο 6, ο Obliterate. Περάσαμε τα 1000. Με τον Ατίλα και τον High Time Hero να είναι οι δύο πρώτοι. Και βεβαίως να έχουν πάρει και μια μικρή διαφορά έναντι των πίσω. Προσπαθεί ο Τάραγκο να περάσει την τρίτη θέση, συγκαλπάζει μαζί του ο Πολιορκητής. Dipping and Diving πιο πίσω, προτελευταία θέση ο Arcano Gold, στην τελευταία Obliterate. Πάμε για τα 600 με τον Ατίλα και τον High Time Hero. Με τον Τάραγκον απ' έξω, καθαρά πλέον στην τρίτη θέση, να έρχεται και να θέλει να κλείσει την ψαλίδα, να είναι τον πρώτον μπαίνοντας στην ευθεία. Οι πρώτοι βέβαια έχουν πάει αρκετά εύκολα και πάμε για την ευθεία, όπου από μέσα ο Ατίλας, απ' έξω High Time Hero. Ατίλας, High Time Hero και Τάραγκον. Ατίλας και High Time Hero είναι αυτοί που θα δώσουν τη μάχη για την νίκη. Ατίλας και High Time Hero μέχρι το τέλος. Ατίλας από μέσα, High Time Hero απ' έξω, κεφάλι με κεφάλι. Ατίλας και High Time Hero. Ατίλας και High Time Hero. Ατίλας και High Time Hero. Στην τρίτη θέση ο Τάραγκον και στην τέταρτη ο Πολιορκητής. Εδώ βλέπετε Ατίλας από μέσα, High Time Hero απ' έξω. Τάραγκον έχει τραβήξει πολύ για την εξωτερική, το νούμερο 7. Και ο Πολιορκητής τέταρτος. 2-1-7-5. Προσωπική νίκη Μαστοράκη, ε. Κοίταξε, και τα κιλά αυτοί εδώ οι δύο έχουν το ίδιο πράγμα. Αυτό κάνουν συνήθως. Πάνε μπροστά και δεν πιάνει και κανένας. Την άλλη φορά έγινε το αντίθετο. Τώρα ανέβηκαν λίγο τα βάρη και του High Time Hero. Βέβαια στη λεπτομέρεια, ναι, το πάνω-κάτω. Αλλά αυτός, ναι, που ήρθε πάνω στο ταμπλό από μέσα και έσκασε μύτη είναι, ναι, ναι, ο Μαστοράκης. Έτσι. 2-1-7-5. Πριν και μετά είναι ο High Time Hero. Πριν και μετά δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει. Λοιπόν, και είναι η τρίτη νίκη του Μαστοράκη. Άνοιξε με Blue Tempera. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Ξεκάθαρη φόρμα, δεν το συζητάμε. Μεγάλη μάχη εδώ μεταξύ μέχρι το τέλος. Και τελικά γελάσατε τελευταίος, όπως μας είπατε προηγουμένως. Ε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τα δύο αυτά τα άλογα είναι top φόρμα αυτή την περίοδο. Σίγουρα μετρήσανε τα κιλά και στα δύο ήδη έχουν επιβαρυνθεί και τα δύο από τις συνεχόμενες νίκες τους. Κρίθηκε σε λεπτομέρεια η κούρσα. Ας ελπίσουμε για καλύτερη συνέχεια. Ο Κώστας ο Μαστοράκης είναι μαζί μας. Λοιπόν, τρίτος ανηνίκες, Blue Tempera, Μήλος Λάς και τώρα Ατίλας. Φοβήθηκες καθόλου τώρα στην τελευταία εκεί στον αγώνα ότι κάτι θα ξεφύγει? Εντάξει, φοβήθηκα. Σίγουρα φοβήθηκα. Το μόνο ότι αυτή τη φορά την ώρα που με πλησίασε δεν ξεκόλλησε το άλογο ο αντιπαλός μου και εκεί πίστεψα ότι μπορεί και λόγω κιλών, γιατί είχε 63 κιλά ο High Time Hero. Πίστεψα ότι μπορεί και να το κερδίσω, όπως και έγινε. Γιατί συνήθως όποτε με φτάνει, ξεκολλάει η δύο μήκη και εντάξει, λέω τελείωσε, ξέρω εγώ. Αλλά σήμερα ήταν μαστά μαζί και στο τέλος κατάφερα και το πήρα. Είσαι σε φόρμα πάντως και εσύ τώρα τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Αλλά τον κύριο λόγο το κάνουν τα άλογα πάντα. Εντάξει, αυτά σου δίνουν ψυχολογία, σου δίνουν θάρρος και συνεχίζεις.